Κανένα πρόβλημα στην ποιότητα του νερού που επεξεργάζονται οι εγκαταστάσεις του φράγματος από Σελέμη δεν έχουν προκαλέσει τα πλημμυρικά φαινόμενα και η μεταφορά στον ταμιευτήρα φερτών υλικών ακόμη και νεκρών ζώων. Η εικόνα περιμετρικά του ταμιευτήρα φαίνεται ανησυχητική. Ωστόσο, ο υπεύθυνος χημικός μηχανικός Τέλειος Γιπαράκης είναι κατηγορηματικός. Δεν μας ανησυχούν, διότι οπουδήποτε υπάρχει ροή νερού μεταφέρονται τέτοιου είδους φερτά υλικά. Και εκτός αυτού η εγκατάσταση μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγάλο ρυπαντικό φορτίο για την επεξεργασία του νερού. Και αυτό παρά την υπέρμετρη συγκέντρωση λάσπης. Ο δείκτης θολότητας του νερού είναι απόλυτα χαρακτηριστικός για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο φράγμα τα τελευταία 24 ώρα. Το επόμενο Σάββατο που ξεκίνησε η πρώτη κακοκαιρία, η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού όπως λέμε έχει ανταπεξέλθει και έχει επεξεργαστεί ένα νερό με θολότητα 800 NTU. Όπου στην καθημερινή μας λειτουργία ήταν 2 μέχρι 5 NTU η καθημερινή λειτουργία. Άνδρες της ΕΜΑΚ συμμετείχαν σήμερα το πρωί σε μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε στον ταμιευτήρα κοντά στον οικισμό του Αυδού, προκειμένου να ανασυρθεί από το νερό ένα άλογο. Το γεγονός, παρότι το ζώο ήταν νεκρό, αυτό δεν έχει καμιά σημασία για μας. Δίτες βουτήξανε στα νερά, δέσαν το ζώο από συγκεκριμένα κατάλληλα σημεία και το ανασύραμε με κατάλληλες τεχνικές. Το απομακρύναμε από το νερό και το θέσαμε σε ασφαλές ξηρό σημείο για να το παραλάβει ο φορέας για την περαιτέρω διαχείριση του. Το νεκρό ζώο που προφανώς παρασύρθηκε από τους χυμάρους είχε εντοπιστεί από το Σάββατο και σήμερα με τη συνδρομή μηχανημάτων ανασύρθηκε προκειμένου να ακολουθήσει υγειονομική ταφή. Εκείνη τη μέρα έτυχε να ήμουν εδώ στο χωριό και είχα βγει κατά τις 6.30 ώρα το πρωί να δω τι γίνεται. Το νερό εδώ που βλέπετε είχε καλύψει την κάτω μεριά τα φράγματα, δηλαδή γύρω στα 3 μέτρα νερό. Εκεί που φαίνεται. Ναι, από αυτό.